Καβάλα. Η πόλη που αντενίζει τη θάλασσα του Αιγαίου εδώ και 28 αιώνες. Αμφιθεατρικά χτισμένη σήμερα, στους πρόποδες του όρου σύμβολο, έχει να διηγηθεί πολλά για την ιστορία της. Όπως ότι το πρώτο της όνομα ήταν Νεάπολη. Και στη συνέχεια, ως λιμάνι των Φιλίππων, γνώρισε δόξα και δύναμη. Τόσο στα χρόνια της μακεδονικής ιστορίας, όσο και κατά τη ρωμαϊκή εποχή. Καλώς ήλθατε στην Καβάλα, που η ομορφιά της δεν περιορίζεται μόνο σε ό,τι βρίσκεται πάνω στο έδαφος. Ο πλούσιος υδάτινος κόσμος της περιμένει να τον εξερευνήσετε, να τον δείτε. Να νιώσετε τη συγκίνηση που μόνο ο βυθός ξέρει να δίνει. Ας αρχίσουμε το μαγικό ταξίδι. Ένας από τους κύριους καταδυτικούς προορισμούς της περιοχής είναι ο κόλπος της Νέας Ηρακλίτσας. Εδώ ο Δήτης θα συναντήσει ένα πλούσιο υποβρύχιο περιβάλλον με χαρακτηριστικές βιοκοινωνίες και οργανισμούς. Απέναντι από τη Νέα Ηρακλίτσα βρίσκεται το Φιδονήσι. Είναι ένα μικρό πράσινο ακατοίκητο νησάκι χωρίς παραλίες και με απότομα βράχια. Είναι ένας ιδανικός τόπος για τα θαλασσοπούλια. Στο Φιδονήσι βρίσκονται και οι απότομοι βράχοι της Παναγιάς της Κρήτης, που φιλοξενούν τις βιοκοινωνίες της περιοχής. Ο Δήτης μπορεί να αρχίσει την κατάδυση από εδώ και μέχρι τα 18 μέτρα βάθος θα συναντήσει τη βιοκοινωνία της ρηχής παράκτειας ζώνης του κόλπου. Συναντήσει τα σφουγγάρια του είδους Απλησίνα αεροφόβα. Θα δει το σκουρόχρωμο σφουγγάρι Πετρόζια φιτσιφόρμης. Καθώς και τον μεγάλο αχινό Σφερεχίνους γκρανουλάρης. Εδώ είναι και οι αστερίες, όπως ο Ιχινάστερ σε πόση τους. Τα γυμνοβράχια, όπως η Φλαμπελίνα Αφίνης, που βρίσκεται πάνω στα υδρόζωα από τα οποία και τρέφεται, δίνουν ιδιαίτερο χρώμα στο περιβάλλον. Η Φλαμπελίνα χρησιμοποιεί το τοξικό υγρό των κυττάρων των υδροζώων για να γίνει η ίδια τοξική και να προστατευτεί από τους θηρευτές της. Η αγελαδίτσα της θάλασσας, Δισκοντόρης ατρομακουλάτα, είναι ένα γυμνοβράχιο που τρέφεται από το σφουγγάρι Πετρόσια. Τοποθετεί τα αυγά του σε σπιράλ σχηματισμό πάνω στα βράχια. Εδώ έχει κάνει απικία η Κλαβελίνα λεπαδιφόρμης, με τη λεπτή και διάφανη εμφάνισή της, που ανήκει στο βασίλειο των ζώων και είναι ασκίδιο, δηλαδή οργανισμός που ζει προσκολλημένος πάνω στο υπόστρωμα. Στα πιο κάθετα σημεία των βράχων, βρίσκεται ένα άλλο είδος ασκιδίου, η Χαλοτσίντζια παπιλώσα, με έντονο το χρώμα στο σκληρό χιτώνα της. Σε αυτό το είδος διακρίνονται πολύ καλά τα δύο σιφόνια που είναι χαρακτηριστικό των ασκιδίων. Από το στοματικό σιφόνι που βρίσκεται στην κορυφή, εισέρχεται το νερό με την τροφή. Το φιλτραρισμένο νερό
βγαίνει στη συνέχεια από το εδρικό σιφόνι. Ψάρια κινούνται και κρύβονται ανάμεσα στα βράχια και στις πέτρες του πυθμένα. Όπως το παραμπλένιους γατορούτζινε. Και ο σκορπιός, σκορπένα πόρκους. Ο βράχος γεμίζει χρώματα από το έντονο κίτρινο των ανθόζων, όπως η λεπτοσάμια προυβότη, τα μεμονωμένα κνηδόζωα, όπως τα κοράλια και οι μέδουσες, που ενώ μοιάζουν με κατακίτρινες μαργαρίτες, είναι ενεργά αρπακτικά ζώα. Εδώ ζουν και διάφορα είδη σφουγγαριών, όπως η σπυραστρέλα κουνκάτριξ, που δίνει ένα έντονο κόκκινο χρώμα στα βράχια, καθώς και η χαλικλώνα μεντιτεράνια, που τα χρωματίζει με έντονο πορτοκαλί. Ανάμεσα σε αυτά ζει και το φύκι πληθόφυλλου, το οποίο είναι και υπεύθυνο για το σκούρο χρώμα. Μέρη σαν αυτά γίνονται συχνά καταφύγιο για τα μικρά ψάρια, όπως αυτές τις μικρές καλόγριες. Η μορφολογία της περιοχής με τις μικρές τρύπες, τις πέτρες και τα κελίφια από τα νεκρά όστρακα είναι ένας ιδανικός τόπος για τα χταπόδια. Το χρώμα τους αλλάζει χάρη στα χρωματοφόρα κύτταρα του μανδύα του, τις αποχρώσεις του γκρίζου, του καφέ, του πράσινου, ανάλογα με το περιβάλλον. Τα σπήλαια, διαφόρων μεγεθών, έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για εξερεύνηση. Η κατάδυση πρέπει να γίνεται με προσοχή. Το μεγαλύτερο σπήλαιο περιμένει τους δίτες, ενώ στα κάθε τα βράχια ζει η βιοκοινωνία της ρηχής ζώνης. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, μικρά γαριδάκια και πολυάριθμα νεαρά μικροσκοπικά ψαράκια βρίσκουν καταφύγιο στα ήσυχα νερά του σπηλαίου. Το ανθόζωο Actinia equina είναι ένας από τους λιγοστούς οργανισμούς που προσκολώνται στα γυμνά βράχια στο εσωτερικό του σπηλαίου και τρέφονται με μικροσκοπικές λίες που συλλαμβάνουν με τις κεραίες τους. Στο βαθύτερο σημείο της εσοχής του σπηλαίου σχηματίζεται μια μικρή εσωτερική παραλία. Φεύγουμε από το Φιδονήσι και πάμε στο λιμάνι της Νέας Ηρακλίτσας. Στο βορειοανατολικό μέρος του νησιού υπάρχει ένας πολύ σημαντικός και προστατευόμενος βιότοπος από λιβάδια φανερογάμων που σχηματίζονται από τα είδη Ποσειδόνια Οσεάνικα και Κιμοντότσια Νοντόσα. Ανάμεσα από τα πυκνά φύλλα των θαλάσσιων φυτών ξεχωρίζουν τα μεγαλύτερα δίθυρα της Μεσογείου, οι γνωστές πίνες, όπως η πίνα Νόμπιλης. Οι πίνες ανήκουν στα υποεξεφάνιση είδη της Μεσογείου και προστατεύονται από την παράνομη αλία. Η πράσινη ανεμόνη, Anemonia viridis, δίνει ξεχωριστό χρώμα στο λιβάδι και προσφέρει καταφύγιο στις μικροσκοπικές γαρίδες που κινούνται κοντά και ανάμεσα από τα μακριά τοξικά πλοκάμια του, τα οποία εμποδίζουν τους μεγαλύτερους θηρευτές να τις πλησιάσουν.
λιβάδια φανερογάμων είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τα νεαρά ψάρια που ζουν και τρέφονται εκεί κατά την πρώτη φάση της ζωής τους, όπως οι κουτσομούρες και οι κακαρέλοι. Σε βάθος 25 μέτρων, η έλλειψη ηλιακής ακτινοβολίας δρά ως περιοριστικός παράγοντας για την εξάπλωση του λιβαδιού. Στη μέση του κόλπου και σε βάθος περίπου 30 μέτρων ξεπροβάλλει η ξέρα με ρηχότερο σημείο τα 8 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Στο τυπικό αυτό βραχώδες περιβάλλον ζουν σχεδόν όλοι οι οργανισμοί, είτε προσκολλημένοι στα βράχια, είτε γύρω από αυτά. Εξαίρεση είναι τα πολλά και διαφορετικά κοπάδια μικρών ψαριών και σου δίνουν την αίσθηση ότι κολυμπάς σε ενιδρίο. Στο βόρειο κομμάτι της ξέρας, στα 29 μέτρα βάθος, με τα απότομα βράχια, υπάρχουν μεγάλοι παντελίδες που κρύβονται στις βαθιές εσοχές. Οι αστακοί που ζουν μέσα στις σχισμές και στις βαθιές τρύπες των βράχων δεν καλωσορίζουν τον απρόσκλητο επισκέπτη. Τα Κόκκινα, περιοχή που βρίσκεται στο νοτιοδυτικό μέρος του κόλπου της Νέας Ηρακλίτσας και πήρε το όνομά της από τον κατακόρυφο βράχο με τις κόκκινες αποχρώσεις. Ξεκινώντας την κατάδυση από το ακροτήριο με κατεύθυνση το εσωτερικό του κόλπου και ακολουθώντας τα βράχια προς τα ανοιχτά, ο δίτης φτάνει στα 25 έως 30 μέτρα όπου η ορατότητα είναι περιορισμένη. Στην κάθετη διαδρομή, η αλλαγή της θερμοκρασίας είναι αισθητή. Κάτω από τα 15 μέτρα κυμαίνεται στους 12 βαθμούς Κελσίου, ακόμη και τους καλοκαιρινούς μήνες. Τα βράχια εδώ είναι απότομα, με πολλές εσοχές, όπου κρύβονται μικροί αστακοί του είδους παλίνου ρουσελέφας. Οι αστακοί ξεχωρίζουν εύκολα από τις μακριές κεραίες τους που ξεπροβάλλουν από τις τρύπες του βράχου και δεν απομακρύνονται ούτε κρύβονται με την παρουσία των δυτών, παρά μόνο εάν τους πλησιάσει πολύ κοντά ο δίτης. Η αστακοκαραβίδα, το είδος Homarus gammarus, φτιάχνει τις τρύπες της στο τελείωμα του βράχου, εκεί όπου συναντιέται με το κινητό υπόστρωμα. Εδώ βρίσκονται και αρκετά μουκριά που είτε ξεπροβάλλουν από τις τρύπες τους, είτε κινούνται άφοβα έξω από αυτές.
Στη διαδρομή προς την επιφάνεια και φτάνοντας τα 15 μέτρα, το περιβάλλον γίνεται πιο φωτεινό και πιο επίπεδο. Εδώ κάνει έντονη την παρουσία του το σφουγγάρι αεροφόβα, καθώς και πολλά νεαρά ψάρια όπως η σάρπα, ο κακαρέλος και το σκαθάρι. Στα κυλώματα των βράχων ζουν διάφορα είδη σφουγγαριών, όπως η σπιραστρέλα κουνκάτριξ, που διακρίνεται εύκολα από τη μορφολογία της αποικίας, με εμφανή τα κανάλια που συνδέουν τους πόρους εισόδου με τα στόμια εξόδου, από τα οποία βγαίνει το φιλτραρισμένο νερό. Ένα από τα λίγα μεσογειακά είδη εξακοραλίων, το κνηδόζωο κλαδόκορα τσεσπιτόσα, ζει εδώ σε αποικία όπου σχηματίζουν συμπαγείς ασβεστητικούς σκελετούς. Το κάτω μέρος των βράχων χρωματίζεται με έντονο πορτοκαλί από τις αποικίες του κνηδόζωου Παραζωάνθους αξινέλε. Η ομάδα αυτή των ζώων έχει το στόμα εσωτερικά τοποθετημένο και κεραίες που χρησιμοποιούνται για τη σύλληψη της τροφής. Σε βάθος 3 μέτρων και ακολουθώντας την ακτογραμμή, βρίσκεται η είσοδος της γνωστής σπηλιάς με το όνομα Φωτιότρυπα. Μέσα στη σπηλιά, όπου χρειάζεται πολύ προσοχή, ο δίτης βλέπει τα πολυάριθμα κνηδόζωα Σεριάνθους μεβρανάντσεους, σε διάφορους χρωματισμούς. Τα εντυπωσιακά αυτά κνηδόζωα έχουν κερατινώδη σκελετό και σώμα που φτάνει μέχρι και τα 40 εκατοστά. Μια σειρά από κοντές κεραίες γύρω από το στόμα και μια εξωτερική σειρά με μεγαλύτερες και πιο μακριές για να αρπάζουν τη λία τους. Εδώ οι παντελίδες αναστατώνονται με το φως του φακού. Σε βάθος περίπου 30 μέτρων και σε μικρή απόσταση από τη Φωκιότρυπα βρίσκεται ένα ναυάγιο πλοίου. Από τα λιγοστά μέρη της πρίμνης που έχουν διατηρηθεί είναι το πιδάλιο. Η κάθετη επιφάνειά του είναι ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξη στριδιών. Εδώ τα στρίδια προστατεύονται από το θηρευτή τους, που είναι ο Αστερίας Μαθραστέριας Γλατσιάλης, ο οποίος δεν μπορεί να κινηθεί στις κάθετες επιφάνειες. Ένα πανέμορφο θαλάσσιο σκουλίκι, το σπυρόγραφος Παλαντσάνι,
μαζεύει ήσυχα την τροφή του με τις μακριές σπιράλ κεραίες του. Στο ναυάγιο έχουν βρει καταφύγιο τα τριζόπτερους μηνούτους καπελάνους, πιο γνωστά με το όνομα Σίκο. Τα πολυπληθή και εντυπωσιακά αυτά ψάρια προτιμούν τις χαμηλότερες θερμοκρασίες από αυτές που επικρατούν στην επιφάνεια του νερού κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Η εξερεύνηση του μαγευτικού υποβρύχιου κόσμου για να παραμείνει συναρπαστική απαιτεί τον ανάλογο σεβασμό προς το περιβάλλον, καθώς και την τήρηση των κανόνων της ασφαλούς κατάδυσης.